Δηλαδή ακριβώς. Δεν έβρισκες και εύκολα. Για πάμε να μας δώσουν τώρα την... Δεν μιλάμε για φτηνά τώρα η ακριβά. Άστα, αλλά... είναι λιμένο το ζήτημα. Λιμένο, μου αρέσει πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης κοντά μας, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Θα τον δούμε. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Ντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος Ξενοδόχων Καλαβρίτων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζαφύρη, γιατί το νιώθουμε και μία υποχρέωση αυτό, κυρίες και κύριοι. Το λέμε γιατί. Το λέμε γιατί το Πήλιο, όπως και ολόκληρη η Μαγνησία, δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά από τις καιρικές συνθήκες τους προηγούμενους μήνες, με μεγάλες καταστροφές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αποτύπωμα στην περιοχή το οποίο να επηρεάζει την τουριστική κίνηση. Άρα είναι κρίμα κάποιος ο οποίος θέλει να πάει στο Πήλιο να πει: άστο μωρέ, ποιος ξέρει τι θα βρω εκεί. Τίποτα δεν θα βρει, θα είναι όλα μια χαρά, αρκεί να πάει, κύριε Ζαφύρη, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι τα ξενοδοχεία τα χειμερινά. Είναι όλα σε λειτουργία και κάποια τα οποία είχαν υποστεί βλάβες και αυτά έχουν αποκατασταθεί. Οι δρόμοι πώς είναι? Ο Βόρος και το Πήλιο περιμένει τους επισκέπτες για να νιώσει τη φιλοξενία, τη γνωσή, την πηλιορίτικη και παράλληλα να έχει κάποιες εμπειρίες μοναδικές που μπορεί να προσφέρει το Πήλιο. Πρόεδρε, οι δρόμοι πώς είναι, το δίκτυο το οδικό? Αυτό ακριβώς έχει αποκατασταθεί όπου υπάρχουν χειμερινά ξενοδοχεία στις περιοχές, στο κεντρικό Πήλιο, στο ανατολικό Πήλιο, στον Βόλο, στα περίχωρα του Βόλου. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πρόσβασης. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Όλοι είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν τους επισκέπτες και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες να δουν την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα, μια γίνεται και ο αγαπητός φίλος ο Ντίνος εδώ, οι ορεινοί προορισμοί περιμένουν τους επισκέπτες όλο τον χρόνο για τις περίοδο... μοναδικές εμπειρίες που έχει η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι, οι κρατήσεις έχουν ξεκινήσει, ο κόσμος έχει τηλεφωνήσει έτσι για να σας επισκεφτεί? Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν κρατήσεις από τουριστικά γραφεία, οι οποίοι ξέρετε προγραμματίζουν πολύ νωρίτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το 60% των προκρατήσεων. Είναι λίγο χαμηλότερα από άλλες εποχές, λογικό αυτό. Εντάξει, λογικό. Γιατί πολλοί προγραμματίζουν, αλλά όπως πια τώρα έχουμε συνηθίσει να λέμε στα ελληνικά, υπάρχουν οι κρατήσεις last Μάλιστα. second και όχι last minute πλέον. Πάρα πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Υπάρχουν και αυτοί. Σωστό. Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι ο Βόρος και το Πήλιο θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή την περίοδο. Και το ευχόμαστε πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως και στα Καλάβρητα τι γίνεται και με τις κρατήσεις. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα και από μένα. Εντάξει, ικανοποίηση επικρατεί για το 15ήμερο των εορτών. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, υψηλές πληρότητες, αρκετοί επισκέπτες στην περιοχή. Έχουμε και ένα αισιόδοξο, τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε ο βοντωτός σιδηρόδρομος στη λειτουργία του. Ωραία. Μετά από ένα και 1,5 μήνα σχεδόν απραξία. Και μάλιστα, πόσο μαθαίνουμε με τις πληροφορίες τελευταία στιγμής, ότι θα αυξηθούν και τα δρομολόγια. Πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό, θα μπορέσει να το επισκεφτεί περισσότερος κόσμος και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους και ικανοποιημένους. Τέλειο είναι αυτό, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πληρότητα, πώς σε αυτό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος που βρίσκεται στα Καλάβρητα. Κοίτα, ναι, τελευταία στιγμή θα βρει. Ξέρετε λίγο η διαδικασία των κρατήσεων, επειδή υπάρχουν πολλές κρατήσεις οι οποίες έρχονται μήνες πριν από τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβριο. Κάποια στιγμή αυτές οι κρατήσεις δυστυχώς ακυρώνονται. Υπάρχει διαδικασία, κλείνονται νέες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η πληρότητα περίπου είναι γύρω στο 85% αυτή τη στιγμή και για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τα τελευταία δωμάτια θα κλειστούν, θα υπάρξουν κρατήσεις, έτσι ώστε να ανέβει πάλι το επίπεδο της πληρότητας. Ενδιάμεσα των εορτών είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Φυσιολογικό βέβαια. Ελπίζουμε μήπως ο καιρός αλλάξει τις τελευταίες μέρες και έχουμε χιόνια στο χιονοδρομικό. Αυτό το πράγμα. Και το χιονοδρομικό αυτό. Νομίζω ότι και από τους δυο σας και από τους δύο προορισμούς αυτό το πράγμα λείπει αυτή τη στιγμή. Να ρίξει και λίγο χιονάκι στα χιονοδρομικά και είσαστε οι καλύτεροι. Πράγματι, εντάξει, εμείς πριν από περίπου 10-15 μέρες, έτσι που είχαμε μια ελαφριά χιονόπτωση πάνω στο βουνό, αμέσως ο κόσμος την επόμενη, γιατί έτυχε και ήταν Σάββατο, την Κυριακή, πλημμυρίσαμε από κόσμο και το χιονοδρομικό, το οποίο ήρθαν να δουν το χιόνι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη έτσι να δει ένα διαφορετικό τοπίο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ευχόμαστε. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας, λοιπόν. Γεια σας.